Στάθηκαν σε αυτόν εδώ τον όμορφο τόπο, παλέψαν, δούλεψαν και στήσανε το σκηνοχώρι μας, τους Ιταγρούς, που στο παρελθόν λεγότανε Μιναρέτσι Φλικ. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω. Χθες, μετά από μια εξαιρετική παράσταση της Νεράιδες του Πόντου, που είχε και ιστορική σημασία, τα είπαν όλα, μας θύμισαν, έκαναν να μάθουμε, κυρίως τα νέα τα παιδιά. Θέλουμε να σας ευχηθούμε να έχετε καλή διασκέδαση, να περάσετε όμορφα. Την εκδήλωσή μας την διοργανώνει ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταγρών μαζί με την τοπική κοινότητα Σιταγρών και το Δήμο Προσοτζάνης. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον βουλευτή της δράμας, τον κύριο Μπλούχο Κωνσταντίνο. Θα ήθελα να μας χαιρετήσει την εκδήλωση. Καλώς σας βρήκαμε στο χωριό σας, όχι 100 χρόνια, αλλά 100 και άλλα τόσα και άλλα τόσα, με υγεία πάνω απ' όλα. Συγχαρητήρια σε αυτά τα νέα τα παιδιά που είναι μπροστά και κρατούν την παράδοση, γιατί οι θύμισες αυτές είναι αυτές που μας δίνουν την αυτοσυνειδησία μας τη σημερινή, που χρειάζεται στις προκλήσεις που έχουμε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, με υγεία σε όλους σας. Χρόνια πολλά στο χωριό μας. Μαζί μας είναι και η δικιά μας, η συγχωριανή μας, η Χαρά η Κεφαλίδου. Όχι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στο χωριό μας. Χαίρομαι σήμερα που βλέπω όχι μόνο συγχωριανούς, αλλά και δραμηνούς από όλο τον νομό, που σημαίνει ότι κάτι καλό έχει κάνει ο Σύλλογος και μπράβο του. Ο Σύλλογος που τα δύο τελευταία χρόνια, έχει δίκιο η Σοφία, έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες, αλλά η πανδημία δυστυχώς τα κράτησε όλα καθυλωμένα. Λοιπόν, είναι ένα περίεργο καλοκαίρι, έχω να σας πω, αλλά ένα καλοκαίρι από το οποίο βγαίνουμε σιγά σιγά στο φως και γι' αυτό εύχομαι σε όλους υγεία, δυνάμεις, αντοχές, καλή Παναγιά σε όλους και να ανταμώνουμε πάντα σε ένα χωριό που έχει αποδείξει ότι είναι φιλόξενο και ξέρει να αγαπάει τους ανθρώπους του. Καλή διασκέδαση σε όλους και ευχαριστούμε πολύ. Καλό το Δήμαρχο Προσοτζάνης, κύριε Θόδωρο Αθανασιάδη. Σήμερα είναι άλλη, δεν είναι. Ό,τι και να πούμε για το Σύλλογο Σιταγρών θα είναι λίγα. Νομίζω ότι ό,τι διοργανώνεται, το διοργανώνεται σε καλή βάση, επαγγελματική πλέον βάση, και νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα τα λέει όλα. Εύχομαι, εκτός ότι έχουμε 100 χρόνια παρουσίας εδώ, χίλιες ευχές και άλλες χίλιες ευχές και να περνάμε πάντα καλά και να βρισκόμαστε τέτοιες μέρες εδώ και να τα λέμε. Καλή διασκέδαση σε όλους. Καλό τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, κύριο Μυστρίδη Ελευθέριο. Κύριοι εκπρόσωποι της Ελληνικής Βουλής, κύριε Δήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου του Ποντιακού Πολιτιστικόλογου Σιταγρών, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Τοπικού Συμβουλίου Σιταγρών, σας καλωσορίζω στη σημερινή δεύτερη μέρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του χωριού μας, του πανέμορφου αυτού οικισμού με τη βαθιά και πλούσια πολιτιστική παράδοση την οποία διατηρεί αναλύονται στο πέρασμα του χρόνου. Όσο ένας λαός έχει πιο συνειδητοποιημένη αυτή την παράδοση, τόσο πιο ισχυρό και αταλάντευτο είναι το φρόνημά του και η κοινωνική του συνοχή. Η μεγάλη αγάπη των ποντίων προγόνων μας στην πολιτιστική του κληρονομιά
και η θρησκευτική του ευλάβεια στη διατήρηση της λαϊκής του παράδοσης ήταν τα ισχυρότερα όπλα με τα οποία έδωσαν νικηφόρα τη μάχη της βιολογικής και πολιτιστικής τους επιβίωσης. Τα ανελαίητα δεινά της Μικρασιατικής καταστροφής και του ξεριζωμού του 1922, αν και συρρήκνωσαν γεωγραφικά τον ελληνισμό, δεν στάθηκαν ικανά να ξεριζώσουν και να αφανίσουν τον πολιτισμό με τις πανάρχες ρίζες που με θαυμαστό τρόπο βίωνε και άνθιζε στα άγια εκείνα χώματα της αλυσμών της πατρίδας και ταυτόχρονα έδινε τη δύναμη και κουράγιο στους ξεριζωμένους προγόνους μας στο ξεκίνημα της νέας του ζωής. Γιατί αν άφησαν οι πρόγονοί μας ακούσει ο χάρισμα στον γενοκτόνο κατακτητή τα ζηλευτά υλικά πλούτη τους και την απαράμιλη σε φυσικές καλονές γη τους, έφεραν στη νέα πατρίδα τις γνώσεις τους, τις λαϊκές τους τέχνες, την πλατύτερη σκέψη τους, την απέραντη ανατολίτικη ψυχή τους και τη φιλόξενη καρδιά τους, όλο καλοσύνη και ανθρωπιά. Έφεραν ακόμη μαζί με τα συντρίμια της καταστροφής τα πεπραγμένα του ιστορικού τους παρελθόντος, την φιλοσοφία τους, τους θρύλους τους, τις ατόφιες ελληνικές παραδόσεις τους, οπλισμένοι με δύναμη και θάρρος και με εφόδια την αυτοπεποίθηση, την αισιοδοξία, την αγάπη στη γη, στα γράμματα και τις τέχνες και με μοναδική αλλά και μεγάλη παλιγοριά τους ότι θωράκισαν οι αιώνιοι ακρίδες στη Μακεδονία και Θράκη, κατόρθωσαν με την επιμονή και την υπομονή του που τους διακρίνει όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να διεισδύσουν στους χώρους των επιστημών και των τεχνών, της πολιτικής και του συνδικαλισμού και να συμβάλλουν με την πλούσια πολιτιστική τους εθνική παράδοση στην επιβίωση της εθνικής ταυτότητάς τους. Σήμερα που τα κατευθυνόμενα ρεύματα των πολιτιστικών υποπροϊόντων εισχωρούν στον τόπο μας και απειλούν να διαβρώσουν και να αλλάξουν την πολιτιστική και πνευματική μας ζωή, γίνεται περισσότερο αναγκαία η ενίσχυση κάθε προσπάθειας που αποσκοπεί στην διάσωση και διάδοση στις νεότερες γενναίες της λαϊκής μας παράδοσης και την ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών των αλυσμών των πατρίδων. Σε αυτήν την αναγκαιότητα πιστεύω ότι εντάχθηκαν με το περιεχόμενό τους αυτές οι διήμερες εκδηλώσεις. Σήμερα η ιστορική μνήμη είναι απαραίτητη γιατί φωτίζει και διδάσκει. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα όσα έγιναν εις βάρος των ποντίων προγόνων μας ήταν αναμφισβήτητα άλλη μια πράξη βαρβαρότητας. Μια πράξη ενάντια στην ανθρωπότητα, ενάντια στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η προσφορά του ποντιακού ελληνισμού είναι παρακαταθήκη για όλους τους Έλληνες. Είναι ο φάρος που μας οδηγεί στο μέλλον με σιγουριά και προοπτική, γιατί κουβαλά αξίες και ιδανικά αναλύοντας το χρόνο. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Προσοτσάνης, τον Δήμαρχο κύριο Αθανασιάδη για την ηθική και υλική και η συμπαράστασή τους. Ιδιαίτερα θερμά θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Συνταγρών που εργάστηκαν με απαράμιλο ζήλο και διάθεση για την άψογη προετοιμασία, οργάνωση και οργάνωση για την επιτυχή έκβαση των διήμερων αυτών εκδηλώσεων 100 χρόνια Συνταγρή. Ευχαριστώ και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας. Ζήτω ο Πόντος. Ζήτω η Συνταγρή. Ένα κομμάτι των εκδηλώσεών μας πάντα είναι αυτοί που μας υποστηρίζουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως είπε και ο Πρόεδρος, σε όλα αυτά τα παιδιά που εδώ και μία εβδομάδα εργάζονται με ζήλο, αγάπη για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης, υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις που στηρίζουν τις δράσεις μας. Κατάστημα Γερμανός στη Δράμα, Αλαντοποιία Βόρειος Ελλάς,
Κρεαταγορά Αφίδα Ουλτζή στην Προσοτσάνη. Φαρμακείο Χαϊτίδου Βαρβάρα Στεφανίδη Αντώνιου στου Σιταγρού. Γεωπονικό Ανδρεάδη Βασίλη στην Αργυρούπολη Δράμα. Εμπόρια Αγροτικών Προϊόντων Χατζιαποσίδη Πέτρο. Καντίνα Ο Γάτο στου Σιταγρού. Ελαστικά Θεοδωρίδη στη Νέα Μπάφρα Σερών. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Αιτζίαν Γρηγοριάδη Ιωάννη στην Αργυρούπολη. Σέρβις Αυτοκινήτων Ξηροσαβίδη στη Δράμα. Γραφεία Τελετών Καρυπίδης Κωνσταντίνος στην Αλιστράτη. Πισίνες Ποσειδόνιο Water Park στην Προσοτσάνη. Συνεργείο Καθαρισμού My Clean στη Δράμα. Εργαστήριο Αισθητικής Σοφίας Γρηγοριάδου στους Σιταγρούς. Σχολείο Οδηγών στη Δράμα Δόβρος Πανδονίδης Παναγιωτίδης. Τη Μαναβική του Δημήτρη του Λαζαρίδη. Δελιόρογλου Κυριάκος Ανακατασκευές Ανακινήσεις στους Σιταγρούς. Ανθοπολείο Στολισμούς Κελεμένη Πινελόπη στην Αλιστράτη. Σέρβις Αυτοκινήτων στη Δράμα Ανδρέας Κυριαζίδης. Και Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Αφή Σπυριδόπουλη στην Αργυρούπολη. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να έχετε όλη υγεία. Είμαστε εδώ για αυτούς που είχαν έρθει και αγάπησαν τους Σιταγρούς, για εμάς που αγαπάμε τους Σιταγρούς και για αυτούς που θα έρθουν να αγαπήσουν τους Σιταγρούς. Χρόνια πολλά στο χωριό μας, χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη, καλή διασκέδαση. Τα χορευτικά μας να παραστούν και να παρουσιαστούν. Θα δείτε ένα μικρό τμήμα από τα κορίτσια μας, τις αμαζόνες μας, που παρόλες τις δυσκολίες, παρόλη τη ζέστη, ήταν με επιμονή και επιμονή. Εδώ ένα χειροκρότημα, το πιο θερμό στα κορίτσια μας, σε μικρά και μεγάλα. Και μόνοι με έναν. Και έλα, έλα,
Τρίβολα
η κορώνα. Έστεκε και πίνε ξυλά η τρίβωνα η κορώνα. Thank you.
Έλα, έλα, βγεις. Φαίνεσαι ότι δουλεύεις. Ναι, φαίνεται. Φαίνεται. Ναι. Εδώ. Έλα. Εδώ, Προεδράρα. Δύναμη. Έτσι, ωραία. Είναι τρελός ο Προεδράρας. Είναι τρελός ο Προεδράρας. Πρώην. Έχουμε έτοιμα σουβλάκια. Ναι, μέσα. Νάτα, πες μου ότι δεν έχει. Μάνα μου, έτοιμα λέω. Όχι για να. Έτοιμα είναι. Όχι για να. Μπρο, έτοιμα, μπρο. Για ψήσιμο. Έλα, μπρο. Φόκα και μπρο, σε είπε. Πρώτη και φόκα και μπρο. Έτσι, έτσι, ναι, γύρω. Βάζε, φόκα. Κάνε μια ανατροπή. Αλήθεια, δηλαδή, ψέματα. Όταν είναι έτοιμα, θα φέρει κάποιο τσακαμπάμα. Βάζε σε θένα, άσε τα κρύβη, λάπη. Καλά, τόσο παίρνεις τόση ώρα. Εσύ είσαι τα γρήγορα, θα λες πρώτος. Σου αρέσει εδώ τα ομορφόπεδα, εμένα τι αρέσει. Εδώ το κύριο Γιαννιάδη. Σου αρέσει πολύ το χωριό μας. Πάρα πολύ. Αφού άμα παντρευτώ δεύτερη φορά, το χωριό θα πάρω. Δεν πειράζει, στο τσάντι δίπλα είναι, εντάξει. Θα τα αφήσεις τη γυναίκα μου τα όλα. Θα τα δείξεις τη γυναίκα μου. Παραπάνω να μην πεις, αυτά εντάξει. Βασιλική, τι έγινε. Καλά. Εδώ είμαι. Έλα. Συνταγρονός. Συγγνώμη, σε μπέρδεψα. Σε μπέρδεψα. Μέσα η ξενιδιά βαρύνε.
Oh,
κόσμο να αγαπώ είναι θέλω και εσένα. Αδελφέ μας όταν ήρθες και ρωτάει αδεμένον. Έναν αδελφέ μας όταν ήρθες και ρωτάει αδεμένον. Εγώ για τεσέ και μόνο σ' ρωτήσετε ας τον τόνο. Το κεφάλι στο μαξιλά όμως είμαι σαν δρόμο. Το κεφάλι στο μαξιλά όμως είμαι σαν δρόμο. Σήμερα